Σε νέα Δελφών μετατρέπεται η οδός μεταμορφώσεως στην Καλαμαριά. Οι λαμαρίνες του μετρό στήθηκαν μπροστά από τα εμπορικά καταστήματα και οι έμποροι εκφράζουν φόβους ότι το έργο θα στοιχειώσει και τη δική τους περιοχή, όπως έγινε και με δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτές οι λαμαρίνες είναι καταστροφικές. Από ό,τι λένε θα διαρκέσουν 3 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι θα καταστραφούν. Οι λαμαρίνες έχουν κόψει στα δύο τον Δήμο. Η εμπειρία από το μετρό Θεσσαλονίκης κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι. Σύμφωνα με στοιχεία των εμπορικών συλλόγων, ο τζίρος των καταστημάτων στις οδούς όπου εκτελούνται έργα για το μετρό μειώνεται κατά 80%, ενώ στους γύρω δρόμους κατά 40%. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες ήδη 3 καταστήματα μεταφέρθηκαν από την οδό μεταμορφώσεως σε άλλους δρόμους της Καλαμαριάς. Είμαι εδώ πέρα 25 χρόνια σχεδόν και οπωσδήποτε αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα άμεσα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει πια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι φρούριο έχει γίνει, λαβύρινθος. Τάζουν, ξέρω εγώ, μεταξύ διάφορα ότι θα τελειώσει το έργο γρήγορα, εγώ δεν το πιστεύω. Με το που μπήκαν οι λαμαρίνες, κατευθείαν η πτώση έγινε, να μην σας πω 50%, είναι σίγουρο αυτό. Φάνηκε η πτώση. Επίσης, δεν είναι μόνο ότι μπήκαν οι λαμαρίνες, έχουν κλείσει από εδώ όλη την Καλαμαριά. Από αυτή την πλευρά δηλαδή, δεν υπάρχει πρόσβαση για απέναντι. Οι καταστηματάρχες δηλώνουν πεπισμένοι ότι οι εργασίες δεν θα ολοκληρωθούν έως το 2018, αλλά ακόμη και αν συμβεί αυτό, αναρωτιούνται τι ακριβώς θα γίνει αν δεν είναι έτοιμη η κύρια γραμμή του έργου. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το κακό σημείο. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει καθυστέρηση, δηλαδή το πιστεύουμε αυτό. Απλά ελπίζουμε ότι να είναι μικρή η καθυστέρηση και να τελειώσει σύντομα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τα μέλη του στις νέες αντίξωες συνθήκες που δημιουργούν οι εργασίες του μετρό, έλαβε πρωτοβουλία ώστε οι ενοικιαστές καταστημάτων να διεκδικήσουν από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μείωση μισθωμάτων. Η φιλοσοφία μας είναι, μειώνοντας όσο αυτό είναι δυνατόν το έξοδό μας που λέγεται ενίκιο, χωρίς φυσικά να απομειώνουμε και το εισόδημα του ιδιοκτήτη, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πάντοτε από τη μία τους πλευρά. Να κρατήσουμε την εμπορικότητα των δρόμων, των συγκεκριμένων δρόμων, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο. Mm-hmm. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ εύκολο να χαθεί η εμπορικότητα μιας αγοράς και πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να επανέλθει στην πρωταρχική του κατάσταση. Σήμερα το ενίκιο ενός καταστήματος στην οδό μεταμορφώσεως κυμαίνεται μεταξύ 800 και 2.500 ευρώ.